Πάμε στον Νίκο Ζέρβα. Πάμε να μιλήσουμε για ρεπορτάζ μπασκετικού Ολυμπιακού. Έλα, Νικόλα, τι κάνεις, χρόνια πολλά. Υγεία. Χαίρετε, χαίρετε. Χρόνια πολλά. Στον Ανέστη, σε όλο τον κόσμο. Αληθώς, αληθώς. Λοιπόν, έβλεπα, ρε φίλε, χθες τους ανθρώπους, καλά και ο Παναθηναϊκός, αλλά και τον Ολυμπιακό εκεί στην προπόνηση ανήμερα του Πάσχα. Ήταν λίγο σκληρό, θα έλεγα. Έτσι. Ήταν λίγο σκληρό. Βέβαια, εργάζεται και πολλοί κόσμος και δεν παίρνει και τα λεφτά αυτών. Θα μου πεις, οκ. Okay. Αλλά, εντάξει. Αλλά οκ. Okay. Παίζουν για τους κόμπους μιας χρονιάς. Πάντα τα play-off, τα Final Four παλιότερα πέφτουν αυτές τις μέρες. Τι να κάνουμε τώρα, είναι. Καλά, ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται. Του χρόνου πάντως, από ό,τι ξέρω, του χρόνου είναι μαζί το Ορθόδοξο και το Καθολικό. Οπότε δεν θα έχουμε τέτοια ζητήματα. Μακάρι. Νομίζω ότι θα είναι λίγο διαφορετικός ο προγραμματισμός. Μακάρι. Για άλλους είναι λίγο περίεργα αυτές τις μέρες. Εντάξει. Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Καταρχάς, θέματα δεν υπάρχουν. Για το Λαρετζάκι μόνο περιμένω να μου πεις αν έχεις κάποιο νεότερο. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση για να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Mm-hmm. Νομίζω θα ταξιδέψει όπως και αν έχει. Mm-hmm. Για να είναι κοντά στην ομάδα σε αυτή την πολύ κρίσιμη αναμέτρηση. Δεν ξέρω. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι η τέτοια ιδιοσυγκρασία του που πιστεύω ότι θα παίξει. Αλλά. Ναι. Εντάξει, όταν έχεις χάσει και κάποιες προπονήσεις και κάποιο ρυθμό, καταλαβαίνει κανείς ότι το rotation. Επειδή mm-hmm. κλείνει αυτό το παιχνίδι αρκετά. Ναι, ναι. Πάντως και σε αυτό το. Είναι από τους παίκτες ο Λαρετζάκης που αν είναι συγκεντρωμένος και ακόμα και σε ένα δίλεπτο που έπαιξε προχθές έκανε διαφορά. Δηλαδή, αυτό λέγαμε χθες με τον Παναγιώτη Κεφαλά. Ναι, ναι, τρίποντο, φάουλ και αντιαθλητικό γυρίζει ναι, να μην αλλάξει όλη τη ροή. Όλη τη ροή. Ναι. Αν κοιτάξει, δεν νομίζω να είχαν Ολυμπιακό στο συγκεκριμένο μάτσα, αλλά οκ. Okay. Όπως έπαιζε, ας πούμε, και με την εικόνα που είχε. Σίγουρα πάντως άναψε τη σπίθα, νομίζω αυτό το. Ναι, 100%. Περιμένει κάτι. Διαφορετικό, θα μου πεις τώρα τι διαφορετικό όταν η ομάδα έχει παίξει τόσο καλά, πας με τη συνταγή αυτή. Δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα. Δηλαδή να έχει προτεραιότητα ο Μιλουτίνοφ εναντί του Ράιτ πάλι, να είναι η ίδια δωδεκάδα. Αυτό νομίζω ότι είναι το δεδομένο. Mm-hmm. Η μόνη αλλαγή που μπορεί να γίνει δηλαδή είναι αν δεν προλάβει ο Λαρετζάκης. Και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα πάει να χτυπήσει ακριβώς όπως χτύπησε στο τέταρτο παιχνίδι. Να παίξει δηλαδή πάρα πολύ στιχτή άμυνα, να κυκλοφορήσει πολύ πιο γρήγορα την μπάλα. Που νομίζω ότι αυτό απορρίφθησε τελείως την άμυνα της Μπαρτσελώνα, που με τα δυναμικά της heads out, το overplay που παίζει μερικές φορές, έχει δημιουργήσει προβλήματα στην κυκλοφορία του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα να γίνει υπερβολική κατάχρηση τρίπλας και να πάει και σε λίγο ηρωικό μπάσκετ ο Ολυμπιακός, κάτι που δεν ταιριάζει. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι δεν έχουν να κρύψουν και πάρα πολλά οι προπονητές, ούτε σε ομαδικό επίπεδο, ούτε σε ατομικό. Έτσι, δηλαδή, ποιο να βάλει λίγο παραπάνω, ας πούμε, να σου κάνει τη διαφορά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι η πνευματική προετοιμασία σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Και κατά πόσο θα εμφανιστεί συγκεντρωμένο σε κληρώσεις 40 λεπτά. Αυτό. Και, εντάξει, εγώ πιστεύω συμφωνείς και εσύ τη συζήτηση ότι επειδή ο Ολυμπιακός κέρδισε με 34 δεν θα τον επηρεάσει. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα τον επηρεάσει. Δηλαδή τον Ολυμπιακό. Ίσως θίξει λίγο τον εγωισμό παραπάνω της Μπαρτσελόνα, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται και κίνητρο κάποιος σε Game 5 για να παίξει σκληρά και δυνατά. Κοίτα, θα σου έλεγα ότι μπορεί να επηρεάσει άμα ήταν πρώτο, δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Mm-hmm, ναι. Τώρα που έχουμε προχωρήσει και ξέρει και ο Ολυμπιακός ότι το 34 είναι λίγο πλασματικό γιατί από το 25 και μετά δεν έχει παίξει όλα προβλήματα, ο Πάρκερ, ο Βέσελ, εξατοράνστη. Και η Μπαρσελόνα νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη πρόκληση για αυτήν προς το κοινό της να πάρει την πρόκληση που δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι στην ψυχολογία της αυτό το μείον 34. Έτσι. Σαν λέω, είναι πολύ πλασματικό για μένα και δεν νομίζω ότι θα μπερδέψει ούτε τον Ολυμπιακό ούτε την Μπαρσελόνα. Mm-hmm. Παπα-Νικολάου είναι καλύτερα να υποθέσω το παιδί γιατί έκανε μεγάλη αυτοθυσία. Αυτό αν έχει αλλάξει κάτι και θέλουμε οπωσδήποτε να βρούμε κάτι είναι ότι από την Πέμπτη το πρωί και μετά οι δείκτες υγείας είναι πολύ καλύτεροι. Ναι. Οι αιματολογικές του δηλαδή τη Μεγάλη Πέμπτη ήταν για να μην παίξει κανονικά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι έχουν περάσει μέρες και είναι πολύ καλύτερο ο οργανισμός του και καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και για την άμυνα και για τις αντοχές του και για τα πολύ σημαντικά σου που προσφέρει στην επίθεση και θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που θα στηρίξει πολλά Ολυμπιακός πάνω του και για να περιορίσει τον Μπάρκερ που νομίζω ότι είναι ο πιο σταθερός παίκτης στην Μπαρσελόνα στη σειρά και για να έχει την ενέργεια και την τεχνογνωσία. Δηλαδή η παρουσία του Παπα-Νικολάου νομίζω ότι το βασικότερο που να το πω δίνει στον Ολυμπιακό είναι οι ομιλίες, το ξαναδόχυλια, τα αποδυτήρια, όλα αυτά. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Έτσι. Καλά και αγωνιστικά έτσι, αλλά και το δεύτερο παίζει ρόλο βέβαια. Εννοείται. Αγωνιστικά νομίζω ότι όποιος ξέρει λίγο μπάσκετ καταλαβαίνει πόσο πολύτιμος είναι ο Παπα-Νικολάου σε μια ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι και η αρχηγική του παρουσία έλειψε πάρα πολύ τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Πάρα πολύ. Πάντως είδες θες και η Μπαρτσελόνα με τα χίλια ζόρια, με φάση λίγο ντεζαβού με τρεις βολές στο φινάλε. Ακόμα χτυπιέται ο Λάκοβιτς για το σφύριγμα αυτό που έδωσε τη δυνατότητα να πάει στην παράταση το παιχνίδι. Ναι.
και καταπώνηση έξτρα. Ο Ολυμπιακός κοίτα, δεν είχε. Μου δίνεις μια πάσα, συμφωνώ ότι έχει καταπώνηση η Μπαρτσελόνα. Μου δίνει μια πάσα γι' αυτό. Πιστεύω ότι απλά πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή και η διεκτίβα. Γιατί εμείς κρίνουμε με βάση αυτά που ακούμε, διαβάζουμε, πληροφορούμαστε, που συζητάνε στα συνέδρια. Ό,τι είναι φάουλ είναι φάουλ για μένα. Έτσι. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά επειδή μέχρι τώρα το συνηθισμένο ήταν να μην σφυρίζονται τέτοια πράγματα και να αφήνουν οι διαιτητές της ομάδας να λύσουν τις διαφορές στο 65 λεπτά, ας πούμε, να το πω έτσι. Ναι. Πρέπει να δουν και οι διαιτητές και να μας πούν τι πρέπει να γίνεται. Άμα θες την άποψή μου για μένα, και στο 0,1, να άμα είναι φάουλ, είναι φάουλ. Τελεία. Ναι, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό καθόλου. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι για το παιχνίδι που συζητάμε τη προηγούμενη Τρίτη, ναι, επειδή έχει σφυρίξει με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε όλο το match η ακριβώς συγκεκριμένη τριάδα. Έχει αφήσει το ξύλο. Έχει ναι αφήσει το ξύλο. Έχει γίνει, ας πούμε, ένα πολύ πιο φάουλ λίγο νωρίτερα του Γκος πάνω στο Λαπροβίτο, αλλά και δεν έχει δοθεί τίποτα. Ακριβώς. Και δίνει αυτό. Εντάξει. Δηλαδή, αν έδινε του Γκος στο Λαπροβίτο, αλλά και δεν έδινε αυτό, θα έλεγα οκ. Okay. Αλλά ναι, το ανάποδο μου φάνηκε λίγο παράξενο. Αυτό θέλω να καταθέσω. Ναι. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς η φάση που διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός και σωστά είναι τα 5 δευτερόλεπτα. Καλά, εκεί δεν είναι. Είναι αντικειμενικό και γι' αυτό εκεί δεν μπορούσε να πει και τίποτα η Ευρωλίγκα ίδια. Δηλαδή, τι να πει. Να βγάλει έτσι τρελό το χρονόμετρο. Έτσι. Και όταν στο επόμενο αμέσως παιχνίδι έχει αρχίσει και σφύρανε μια χαρά τις παραβάσεις. Ναι, στη Φενέρ, λες, στη Μονάκο με τη Φενέρ. Ακριβώς. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να μείνεις τώρα εκεί. Ναι. Θα μιλάγαμε με τελείως διαφορετικά κριτήρια τώρα, αλλά ο Ολυμπιακός έχει άλλη μια ευκαιρία. Σωστό. Και πρέπει αυτή την ευκαιρία να την κάνει η πρόκριση. Σωστό. Εντάξει, και νομίζω ότι η ομάδα από άποψη μετάλλου και εμπειρίας και σκληράδας δείχνει ικανή να κερδίσει εκεί. Δεν σου λέω ότι είναι το φαβορί. Για μένα έχει ίσως και 1% παρακάτω. Δεν θα βάλω παρά 51%. Εγώ είπα 55-45. Εντάξει. Οκ, okay, ναι. Αλλά νομίζω ότι έχει το μέταλλο, έχει την εμπειρία, έχει τη σκληράδα να τα καταφέρει. Κοίτα, θα δω ότι θα γίνει ένα break. Είμαι με τον Κάτας. Το έχω πει πριν τη σειρά. Πριν αρχίσουν οι σειρές, ότι θεωρώ ότι φέτος θα σπάσει αυτό. Ας ελπίσουμε να είναι του Ολυμπιακού. Πες προγνωστικά για τους άλλους που ζητάει ένας φίλος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με τόσο κόσμο. Αυτό ήταν και το μεγάλο πλεονέκτημα, νομίζω, όταν αντιμετώπισε το Μακάμπι, ότι ακόμα και αν έκανε ένα λάθος στο ΆΚΑ, που έτυχε να το κάνει στο πρώτο παιχνίδι, είχε την ευκαιρία σε μια έδρα, όχι άδεια τελικά όπως αποδείχθηκε, αλλά σε καμία περίπτωση όπως θα ήταν το Τελ Αβίβ, έτσι, να διορθώσει την κατάσταση. Νομίζω ότι σαν μονάδες έχει πολύ καλύτερα στο Παναθηναϊκός. Για μένα η Μακάμπι είναι άθλος ότι έχει φτάσει στο 2-2. Αυτό όπως και να καταλήξει σειρά πρέπει να τους βγάλουμε το καπέλο, έτσι. Και με το ξεσπίτωμα όλη τη σεζόν. Αυτό και να με την απουσία του Baldwin, έτσι. Ναι, 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 οκ. Okay, okay. Γιατί είναι σαν να βγάζουμε στον Παναθηναϊκό τον Σλούκα ή τον Ναν και στον Ολυμπιακό του Γόκαπ, ας πούμε. Έτσι. Ναι, 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 ασφάλως. Οπότε θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, εντάξει, από ότι θα είναι εύκολο, αλλά θεωρώ ότι δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Στο Μονακό Φενέρ πραγματικά είμαι πολύ μπερδεμένος. Θεωρώ ότι η Φενέρ είναι καλύτερη σαν ομάδα. Πολύ πιο πλήρης. Το βλέπω 50-50 πραγματικά, δεν μπορώ να πάρω θέση. Άμα παίζει και ο Μότλεϊ από την αρχή, νομίζω θα έχει τελειώσει πιο νωρίς σειρά. Ναι, να σου πω την αλήθεια. Αν και είναι καλός ο Παπαγιάννης πάντως. Έχει παίξει πάρα πολύ καλά ο Παπαγιάννης. Ναι, 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 συμφωνώ. Απλά ο Μότλεϊ τους ταιριάζει πιο πολύ αθλητικά, έτσι. Σίγουρα. Στον Ολυμπιακό ξαναλέω, νομίζω ότι είναι 55-45 η Μπαρσελόνα, αλλά αν υπάρχει έτσι, μου λέγες ότι ένα θα γίνει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τις περισσότερες πάνω της. Κόσμο Ολυμπιακός θα έχει στο Game 5. Έχει τα εστία που δικαιούται όπως κάθε φορά, γύρω στα 100-150. Νομίζω θα ταξιδέψουν κάποιοι με την αποστολή που θα φύγει αύριο. Τώρα όποιοι έχουν καταφέρει μεμονωμένα να βρουν εστία, εντάξει δεν είναι και πολύ εύκολο βέβαια, γιατί καταλαβαίνεις υπάρχει στην Μπαρτσελόνα πάρα πολύ μεγάλη λήψα. Ναι, για να προκριθεί στο Final Four. Βέβαια οι Ισπανοί μετά τις ομάδες αφήνουν μόνες τους τα Final Four. Θυμίζω ναι ότι δεν πάνε και πάρα πολύ, έτσι. Απλά φέτος η Μπαρτσελόνα, αν περάσει, δεν έχει και τίποτα άλλο να ασχοληθεί. Γιατί στον ποδόσφαιρο τζίφος. Έχει φύγει από νωρίς. Ναι. Ναι, ναι. Ενώ η Ρεάλ, ας πούμε, αντίστοιχα θα έχει και ίσως να έχει το τελικό του Champions League, ας πούμε. Έτσι. Ναι, ναι. Τώρα ίσως δηλαδή στραφούν και λίγο παραπάνω στον μπάσκετ οι Καταλανοί, αν περάσουν. Έτσι, που δεν ευχόμαστε να περάσουν. Κοίτα, πάντως σε περίπτωση που πάνε όλα καλά για το ελληνικό μπάσκετ και περάσουν οι δύο ελληνικές ομάδες και θεωρητικά περάσει και Μονακό. Νομίζω ότι θα δούμε ένα πράσινο κόκκινο. Καλά, 100%. Uber Arena όπως λέγεται πλέον, έτσι. 100%. Νομίζω ότι θα είναι Παναθηναϊκή Ολυμπιακή μόνο και λίγοι Μονεγάσκοι και λίγοι Μαδριλένοι. 100%. Η Φενέρ θα αλλάξει τα δεδομένα. Αν προκριθεί η Φενέρ θα είναι πιο πολύ Γερμανοί, νομίζω. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση από το φίλο το Στέλιο από το Βέλγιο, αφού έκανε τον κόπο να τη μεταφέρω. Αν λέει έχει κλείσει ο καλάθι στον Ολυμπιακό, ρωτάει. Όχι, όχι, τίποτα δεν έχει κλείσει. Κανείς δεν έχει κλείσει. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο θα απασχολήσει πάρα πολύ. Γιατί ο Ολυμπιακός, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, χρειάζεται αρκετούς Έλληνες. Και είναι μια περίπτωση που δεν αφήνει απαρατήρητη. Δεν περνάει απαρατήρητη.
Νομίζω ότι τον ήθελε πάρα πολύ το 2020 ο Ολυμπιακός. Και ο Καλάθης δείχνει... κάνει τρομερά πλέον. Όχι απλά καλά. Παρότι είναι 34, είναι εξαιρετικός, ναι. Ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και πάλι χρόνια πολλά και στην οικογένεια.